Το εγκόμιο των υγειονομικών στη χώρα, με αφορμή την επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το απόγευμα της Δευτέρας, επλέξε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, Παύλος Μαρινάκης, για την προσφορά του στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, η ΟΝΕΔ με τον πρόεδρό της ξεκίνησε μια σειρά περιοδιών και επισκέψεων σε όλη τη χώρα. Και τη Δευτέρα, μετά την Άρτα, δεύτερο σταθμό της περιοδίας του ήταν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκεί συναντήθηκε με τον διοικητή Νίκο Κατσακιώρη, μέλη της διοίκησης και του Συλλόγου Εργαζομένων, και σε δηλώσεις του μετέφερε τις ευχαριστίες του ελληνικού λαού προς το προσωπικό για τον τεράστιο αγώνα που συνεχίζει να δίνει απέναντι στην πανδημία. Είναι τεράστιο το έργο, μετρήσιμο το έργο που έχει κάνει ο κύριος διοικητής, τα μέλη της διοίκησης και βέβαια το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Πριν απ' όλα, με την ιδιότητα ενός νέου πολίτη, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί στις προσπάθειές τους είδαμε τη μεγαλύτερη νίκη που μπορούσε να πετύχει ποτέ η χώρα μας. Σύσσωμος ο κόσμος να καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Θα κρατήσω ένα στατιστικό στοιχείο, το οποίο μας είπε ο κύριος διοικητής, ότι έχουν ξεπεράσει το 80% οι εμβολιασμένοι στο προσωπικό του νοσοκομείου. Αυτό είναι ένα τεράστια ελπιδοφόρο μήνυμα, ένας αριθμός ο οποίος λέει πολλά περισσότερα από ότι δεν είναι απλά ένας αριθμός. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της ελληνικής περιφέρειας και ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη χώρα, στέλνει το μήνυμα του εμβολιασμού, του εμβολιασμού των υγειονομικών, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και φαίνεται πως ο αριθμός όλο και μεγαλώνει, και του εμβολιασμού των νέων ανθρώπων. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε νέα και κάθε νέο, σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας που εργάζεται, να ακούμε τα προβλήματά τους και βέβαια να προβάλλουμε όλα όσα γίνονται, γιατί αυτό το οποίο συνέβη στη χώρα μας και στην αντιμετώπιση της πανδημίας και σε επίπεδο εμβολιασμού από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ερωτηθείς σχετικά για την προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακόψει την πορεία του brain drain, της φυγής των νέων στο εξωτερικό, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις πολιτικές και προσωπικές παρεμβάσεις κυβέρνησης και πρωθυπουργού αντίστοιχα, τονίζοντας πως οι νέοι της χώρας παραμένουν απόλυτη προτεραιότητα και της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Αυτή η κυβέρνηση, η οποία κυβερνά κάτι λιγότερο από 2 χρόνια τον τόπο, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει μειώσει περισσότερους από 10 φορολογικούς συντελεστές, είτε άμεσους είτε έμεσους, έχει μειώσει τις ασφαλιστικές φορές, έχει αποκαταστήσει το απαράδεκτο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτά είναι τα πρώτα σημαντικά βήματα. Πρέπει να γίνουν και άλλα. Προφανώς και πρέπει και γίνονται. Πάντως, η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει να κοροϊδέψει τους νέους ανθρώπους, δεν θέλει να δημιουργήσει χωρίς κανέναν έλεγχο τμήματα πανεπιστημίων σε κάθε πόλη χωρίς να υπάρχει η προηγούμενη μελέτη. Δεν θέλει να αυξάνει μόνο και μόνο για να αυξάνει τους ακταίους. Κάθε της βήμα είναι μετρημένο, είναι στοχευμένο και απόλυτη προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του είναι οι νέοι άνθρωποι.